Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, τον Πασχάλη τον Λίρατζη. Κύριε Λίρατζη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Για άλλη μια φορά το καρναβάλι της Ξάνθης κλέβει την παράσταση. Θα έλεγα έχει τη τιμητική του, ένα σχεσμό ετών. Ακριβώς. Τραγικές λογαριασμικές εορτές. Είμαστε πανέτοιμοι, ανοίγουμε 20 του μηνός. Όλη η Θράκη, όλη η περιφέρεια της κοινωνίας της Θράκης είναι πανέτοιμη να αποδεχτεί το καρναβάλι του 2019. Ανακοινώνεται και η Βασίλισσα του καρναβαλιού. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ώρα οι πολιτικοί σύλλογοι θα επιλέξουν με ψηφοφορία τη Βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού. Σίγουρα μέσα από όμορφες παρουσίες. Είναι γύρω στα 15 κορίτσια, νομίζω. Πόσα είναι? Είναι 15 κορίτσια από τη Βόρεια Ελλάδα, από Κομοτηνία, από Χατζόπουλη, από Ξάνθη. Από Καβάλα, μέσα στους μικρούς βασικά έχουμε από Κομοτηνή. Μάλιστα. Να μην υπομείς. Και μία συμμετοχή μόνο από Ξάνθη. Μάλιστα. Κύριε Λίρατζη, βασιλιάς υπάρχει? Βασιλιάς υπάρχει. Μάλιστα. Και βασιλεύει κιόλας. Ήδη κυκλοφορεί. Και στην Κομοτηνή. Τελευταίο χρονικό διάστημα και στην Ξάνθη. Μάλιστα. Θα το δούμε και σε πιο ενεργό ρόλο. Μάλιστα. Όσο πλησιάζουν οι θρακικές γραφικές εορτές. Τι περιμένετε φέτος από τις καρναβαλικές εκδηλώσεις? Σίγουρα το καρναβάλι της Ξάνθης είναι από τα πιο φημισμένα. Ακριβώς. Καταφέραμε σιγά σιγά, χρόνο το χρόνο, να διευρύνουμε το χρόνο που τις θρακικές γραφικές εορτές διαρκούν. Δηλαδή, πέρα από τις 1,5 εβδομάδες που συνήθως είχαμε εκδηλώσει κόσμο, όπως σας είπα, ξεκινάμε από 20 μηνός και περίπου για 22-23 μέρες έχουμε πολλές εκδηλώσεις, λαογραφικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά ακούσματα, χορευτικά, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις των συλλόγων, γνωστοί καλλιτέχνες. Οπότε θεωρούμε ότι τις μέρες αυτές θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο εξάρτητος, και γύρω περιοχής. Πλούσιο το πρόγραμμα βέβαια, ένα μήνα σχεδόν. Το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο και με γνωστούς καλλιτέχνες. Μπορείτε να αναφέρετε κάτι? Ότι ναι, ναι. Οι καλλιτέχνες είναι αυτοί οι οποίοι προσεκτικά το ενδιαφέρον και από τις άλλες περιοχές. Πόσοι ήταν από... μερικούς από... Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα πούμε μερικούς από αυτούς. Ξεκινάμε 20 του μηνός με τον Βασίλη Καρά. Μάλιστα. Έχουμε 2 του μηνός, 2 Μαρτίου, Σάββατο, τον Τόνι Σφίνο. Κυριακή στην παιδική παρέλαση των Μύρων Σταθή με την Ιασπανού. Έχουμε την Πέμπτη του Σονιράμα, 7 του μηνός. Παρασκευή 8 του μηνός έχουμε Σταρόβα και 9 του μηνός Αμαρλής. Πόσους καρναβαλιστές περιμένετε φέτος να παραλάβουν τη μεγάλη την καρναβαλική παρέλαση? Φέτος ήδη που ανακοινώνουν οι σύλλογοι από τώρα τις στολές τους, οι περισσότεροι έχουν εξαντλήσει τις στολές, θεωρώ γύρω στους 10 με 11.000 καρναβαλιστές. Συνήθως 7,5-8,5 εκεί περίπου. Αλλά φέτος αυτό που γίνεται είναι το κατεξοχωριστό. Μάλιστα, μεγάλο το νούμερο, σίγουρα ικανοποιητικό, πάρα πολύ ικανοποιητικό. Αρκετά μεγάλο το νούμερο, βέβαια, αρκετά μεγάλο το νούμερο. Μάλιστα, κύριε Λίρατζη, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους τηλεθετές που μας παρακολουθούν? Στον κρίζο που ζούμε το τελευταίο χρόνο και τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, σε αυτήν την οικονομική κρίση, 23 μέρες χαράς, χορού, διασκέδασης και ξανασιάς. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να θέλει να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να αφήσουμε τα προβλήματα μας στην άκρη και θεωρώ μέσα από τη φιλοξενία των φραγκετών όλοι μαζί να διασκεδάσουμε και να περάσουμε κορυφαία εκπομπή. Μάλιστα. Κύριε Λίρατζη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.